Νέας Δημοκρατίας που προκαλεί αίσθηση. Πρόταση για το ΛΑΦΚΑ, Δημήτρη. Ακριβώς, Αγγί, κυρίες και κύριοι. Έγινε μια πρόταση από τον πρόεδρο της ΔΑΚΕ, τον κύριο Πουπάκη. Θα πρέπει να πούμε ότι η ΔΑΚΕ είναι η γαλάζια συνδικαλιστική οργάνωση, η οργάνωση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο των συνδικαλιστών, ναι, που είχε επικρίνει κυβερνητικά στελέχη για την υπόθεση του ΛΑΦΚΑ. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Πουπάκης, ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ, πρότεινε το εξής. Όσοι παίρνουν υψηλή σύνταξη και συγκεκριμένα γύρω στα 1.400 ευρώ, να δίνουν τουλάχιστον τα 10 ευρώ στο ταμείο του ΛΑΦΚΑ. Είναι μια πρόταση, τα λέγαμε, η οποία είναι ρηξικέλευτη, προκάλεσε αίσθηση στα κομματικά και στα κυβερνητικά στελέχη. Ωστόσο, βεβαίως, είναι κάτι το οποίο μένει ως πρόταση στο τραπέζι και από εκεί πέρα κάθε ζήτηση είναι δεκτή. Απομένει να συζητηθεί. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω για πόσους μιλάμε, δεν ξέρω πόσοι είναι εκείνοι που παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ από τη μία, πώς θα αντιδράσουν οι ενδιαφερόμενοι από την άλλη, και τρίτον, αν αυτό μπορεί να αλλάξει τις εντυπώσεις που έχουν μείνει από τον χειρισμό του όλου. Πολύ σωστά το επισημαίνει. Ήταν μια προσπάθεια περίπου να διασκεδαστούν και οι αρνητικές εντυπώσεις από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΛΑΦΚΑ. Μάλιστα, Δημήτρη Παντελόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.